Με απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 του νόμου 3463 κατά το 06 κρίθηκε τελικά νόμιμη παραχώρηση του δασικού χωριού Παγκαίου από το Δήμο Παγκαίου στην Κινσεύ, δασικό χωριό Παγκαίου. Πρόκειται για μια απόφαση ορόσημο, αφού είναι η πρώτη θετική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 στην Ελλάδα που επιτρέπει την παραχώρηση δημοτικών ακινήτων σε Κινσεύ και ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για την παραχώρηση δημοτικών ακινήτων για κοινοφελή σκοπό σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα λοιπόν από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την αποκατάσταση και την αξιοποίηση του δασικού χωριού Παγκαίου προσπεράστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία μετά από καλές συντονισμένες ενέργειες από τον νομικό σύμβουλο και περιφερειακό σύμβουλο αλλά και πρόεδρο της Εργοανάπτυξη Χρήστο Γάκη και τον δήμαρχο Παγκαίου Φίλιππο Αναστασιάδη. Μία έκταση και ένα κίνητο που βρίσκεται στην περιοχή του Παγκαίου, στο όρος Παγκαίου, το οποίο πρόσφατα ανέλαβε μία Κινσέπ δασικό χωριό Παγκαίου, η οποία αποτελείται από 17 μέλη που είναι όλοι κάτοικοι της περιοχής, ευρύτερης περιοχής του Δήμου Παγκαίου πλέον, του Καλλικρατικού Δήμου. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν υποβάλει ένα αίτημα, ιδρύσαμε την εταιρεία, εγώ ως δικηγόρος ίδρυσα την εταιρεία αυτή. Υποβάλαμε ένα αίτημα στο Δήμο Παγκαίου να παραχωρηθεί η έκταση και το ακίνητο του δασικού χωριού. Ο Δήμος Παγκαίου με ομόφωνη απόφαση αποφάσισε την παραχώρηση της έκτασης στην Κινσέπ. Υπήρξε μια εμπλοκή με τον επίτροπο που κάνει τον έλεγχο νομιμότητας στις αποφάσεις του Δήμου, ο οποίος είπε ότι κακώς τελικά έγινε η παραχώρηση, διότι πρόκειται για μια επιχείρηση η οποία από τη δραστηριότητά της θα αποκομίζει κάποιο οικονομικό όφελος και συνεπώς προτιμότερη λύση θα ήταν να επιλεγεί κάποια μίσθωση ή κάποια άλλη διαδικασία. Κατά της απόφασης αυτής του επιτρόπου προσφύγαμε στην ανώτατη επιτροπή του άρθρου 152, η οποία και εξέδωσε την απόφασή της, βάσει της οποίας τελικά ακυρώνεται η απόφαση του επιτρόπου, εγκρίνεται η παραχώρηση από το Δήμο προς την Κινσέπ. Με το σκεπτικό και το αιτιολογικό ότι η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ουσιαστικά έχει ως σκοπό να εξυπηρετήσει τα ευρύτερα κοινωνικά συμφέροντα της περιοχής και το οποιοδήποτε οικονομικό όφελος θα έχει από τη δραστηριότητά της, όπως ορίζεται και στο καταστατικό της ίδιας της επιχείρησης, είναι ότι θα πηγαίνει προς τους εργαζόμενους ως μπόνους παραγωγικότητας, αλλά και ως κεφάλαιο για την ίδρυση νέων θέσεων εργασίας. Και αυτή είναι και η αιτιολογία που ιδρύθηκαν νομικά οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, είναι ένα εργαλείο προκειμένου να μειωθεί η ανεργία. Οι άνθρωποι εκεί εργάζονται εδώ και 6 μήνες περίπου επάνω στο ακίνητο. Έχουν αποκαταστήσει το μεγαλύτερο μέρος της καφετέρειας, της παλιάς καφετέρειας που υπήρχε εκεί. Μέσα στο καλοκαίρι ευελπιστούμε ότι θα λειτουργήσει το καφέ. Θα γίνεται προώθηση τοπικών προϊόντων, κρασιά τοπικά από την περιοχή του Παγκαίου, εδέσματα και γλυκά από την περιοχή του Παγκαίου. Υπάρχει ένα σχέδιο και ένα πλάνο το οποίο έχει κατατεθεί και στο Δήμο, με σκοπό μελλοντικά να αποκατασταθεί και το εστιατόριο που υπήρχε και οι 2 ξενώνες που υπήρχαν εκεί. Θέλουν να διοργανωθούν εκδηλώσεις στην ευρύτερη περιοχή του ακίνητου, είτε αθλητικές είτε με πολιτιστικό περιεχόμενο. Και γενικά, ο σκοπός της Κινσέπ και το καταστατικό της έχει μια ευρύτερη γκάμα παροχών, οι οποίες είναι παροχές προς το κοινωνικό σύνολο, οι οποίες αφενός ανακουφίζουν τον κόσμο από προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα. Υπάρχει πρόβλεψη για δωρεάν μαθήματα, σχολικά μαθήματα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν σε ιδιωτικά φροντιστήρια. Η προώθηση και η προβολή ουσιαστικά των τοπικών προϊόντων προκειμένου να αυξηθεί η κατανάλωσή τους και εντός του νομού αλλά και εκτός του νομού και στο εξωτερικό. Και γενικότερα να γίνει και μια τουριστική προβολή του όρους Παγκαίου και του ακινήτου που υπήρχε εκεί, γιατί τα τελευταία χρόνια είχε αποξιωθεί και σε ακίνητο, είχε τεράστιες ζημιές, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό αποκαταστάθηκαν με προσωπική εργασία των μελών της Κινσέπ και με δωρεές που είχαν λάβει από επιχειρηματίες περιοχής. Και είναι αξιοσημείωτο και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι ενδιαφέρθηκε όλη η τοπική κοινωνία και οι επιχειρηματίες που βρίσκονται στην περιοχή του Παγκαίου. Παρήχαν υλικά και δωρήσανε αντικείμενα αξίας, όπως είναι πρώτες ύλες για να κατασκευαστεί και να επισκευαστεί η σκεπή του ακινήτου, όπως μπογιές για να βαφτεί ολόκληρο το ακίνητο της καφετέρειας, που είναι μια μεγάλη έκταση. Όλοι βοηθήσανε και συνδράμανε χωρίς ιδίο όφελος, προκειμένου τελικά να αξιοποιηθεί το ακίνητο και να προβληθεί η περιοχή.